και θα σας πάω στη Lady Gaga. Α, έχω να σας πω για είδηση για τη Lady Gaga. Για πες την να είδηση. Να το καρφώσω. Και θα το καρφώσω. Παιδιά, είναι αυτό, αν ισχύει, είναι τρομερό. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Το Σάββατο το απόγευμα γινόταν ένα τουρνουά beach volley στο ΆΚΑ. Ναι. Έχει μέσα γήπεδο για beach volley το ΆΚΑ. Ναι. Και πήγα να παρακολουθήσω λίγο το τουρνουά. Γιατί πήγες να παρακολουθήσεις το γιατί τουρνουά. Γιατί αυτή που έχει, η κοπέλα που έχει το, ναι, το τουρνουά γήπεδο, όχι, ναι, είναι φίλη μου η Χριστινούλα. Και πήγα να τη δω. Α, εντάξει, και γιατί τότε είχε και okay, ωραία, ήταν ωραίο το όλο στήσιμο. Α, είχε και ωραία. Ωραίες συμμετοχές είχε. Είχε εθνικές ομάδες από την Ευρώπη. Και από την Πολωνία, όπως έμαθα. Είχε και ναι, το έμαθα. Το έμαθα μέσω του Twitter σου. Και παθαίνω έτσι, τα μαθαίνω εγώ και παθαίνω εμβολή. Καλά, σε να σου πω την είδηση. Ανοίγω το Twitter, παθαίνω μια εμβολή. Άκου να σου πω. Ναι, για να την ακούσω. Λοιπόν, και εκεί πέρα στα κεντρικά που ήταν τα γραφεία, σκάνησε κάποια φάση τρεις λιμουζίνες. Όπα, και ήταν η Lady Gaga. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τρεις λιμουζίνες υπέρλαμπρες. Ναι. Και βγαίνουν από μέσα άσπροι και μαύροι. Με αλυσίδες, με αυτά, βραχιόλια, δαχτυλίδια και... Ο MC Hammer. Όχι, περίμενε. Όχι. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδί και πού πάνε. Και έκανα εκεί ένα μικρό ρεπορτάζ, μια μικρή έρευνα και είναι οι συνεργάτες, η ομάδα της Lady Gaga, οι οποίοι έχουν έρθει να ελέγξουν το ΆΚΑ, γιατί η Lady Gaga θέλει να έρθει να κάνει συναυλία στην Ελλάδα. Καλό. Η μπόμπα. Αποκλειστική. Νάτα. Πολύ καλό αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Καλό για τις φίλες και τους φίλους της Lady και Gaga's, συγκεκριμένα της Gaga. Έχουμε και τη δική μας Lady θέλει.